Κάθε πρωί η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια καυτή τελική ευθεία οδεύουμε στο δρόμο προς τις κρίσιμες αναμετρήσεις για τις ευρωεκλογές και την αυτοδιοίκηση. Πάντως, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με το όλο σκηνικό να περιλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση των συνδυασμών από το πρωτοδικείο της Καλαμάτας. Αυτή φέρνει ανατροπές στο σκηνικό που γνωρίζαμε με την κατάθεση των υποψηφιότητων και έτσι οδηγούμαστε σε μια κούρσα των 10 συνδυασμών για το Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Μετά τον όλο έλεγχο από το πρωτοδικείο, κρίθηκε πως ο συνδυασμός του Νίκου Αλεξανδρόπουλου η Καλαμάτα του αύριο δεν πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις και σαφώς αναμένονται εξελίξεις με τον ίδιο τον κύριο Αλεξανδρόπουλο να προαναγγείλει την κατάθεση ένστασης. Τώρα εμείς στην κεντρική σκηνή να πάμε, εκεί όπου τα κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς και τόνους με την ένταση να βρίσκει πεδίο αντιπαράθεση στη Βουλή. Με 153 ψήφους υπέρ, η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ έντονο προεκλογικό χρώμα είχαν τοποθετήσει του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 153 βουλευτές. Με 153 ψήφους υπέρ και 136 κατά, η κυβέρνηση εξασφάλισε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες. Προεκλογικό χαρακτήρα είχαν οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να καταγγέλει ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να πάμε σε εκλογές αρένα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καλεί τους πολίτες στις ευρωεκλογές να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός στις 26 του Μάη θα στείλει ένα μήνυμα ηχηρό και ισχυρό και στις ελίτ, αλλά και στους αλαζόνες που νομίζουν ότι η επιθυμία της εξουσίας αρκεί για να δικαιώσει τα πάντα. Κάθε ατόπιμα, κάθε ακρότητα, κάθε ψεύδος, κάθε συκοματία, κάθε προσβολή. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Εφόσον το αποτέλεσμα το βράδυ της 26ης Μαΐου είναι μια ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκτιμώ, τότε το βράδυ της 26ης Μαΐου δεν σας μένει καμία επιλογή. Να προκηρύξετε αμέσως εθνικές εκλογές και να δεσμευτείτε σήμερα ότι θα το κάνετε. Να δώσετε επιτέλους τη δυνατότητα στο λαό να πάρει τις τύχες του στα χέρια του. Στη Βουλή. Και σε αυτό το σκηνικό θα μείνουμε, καθότι στην όλη συζήτηση ενδιαφέρον είχαν και άλλα θέματα. Ο Μεσσήνιος Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης στην παρέμβασή του εστίασε στις τομές που έχουν δρομολογηθεί στην αυτοδιοίκηση, με έμφαση στην ενεργοποίηση ροών χρηματοδότησης και προγραμμάτων προς τους Δήμους, αλλά και την κάλυψη των κενών θέσεων με επίκεντρο το πρόγραμμα προσλήψεων που έχει ήδη δρομολογηθεί. Στα κυβερνητικά πεπραγμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις όλες μεταβολές με ένα θετικό πρόσημο, εστίασε στην παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής ο Μεσσήνιος Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Αυτά κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς από την μεριά μας αυτό το οποίο κάναμε ήταν να αυξήσουμε φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και να δημιουργήσουμε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους Δήμους σε όλη τη χώρα για την υλοποίηση σημαντικών έργων τοπικών υποδομών, τα οποία λίμναζαν, τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει, είχαν αφαιθεί στην τύχη τους και τα είχαν παρατήσει οι αυτοδιοικητικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια. Πέρα από το ζήτημα της ενεργοποίησης πόρων και προγραμμάτων, ο κύριος Χαρίτσης αναφέρθηκε και σε εκείνο των προσλήψεων. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το χώρο της αυτοδιοίκησης, προχωρήσαμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων. Με 8.500 προσλήψεις στον χώρο της καθαριότητας, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και με ένα τριετές πλάνο για την τριετία 19-20-21 προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Επιχειρήθηκε επίσης από εσάς, από τις δυνάμεις της σημερινής αντιπολίτευσης, την περίοδο 10-14, η εκχώρηση σημαντικών κρίσιμων λειτουργιών της αυτοδιοίκησης στον ιδιωτικό τομέα, σε εργολάβους, όταν επιβάλλατε ένα καθεστώς ελαστικής απασχόλησης για δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εμείς αντιστρέψαμε αυτή την τάση ιδιωτικοποίησης, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξοικονομώντας χρήματα για τους πολίτες. Έρουμε σταδιακά όλες τις αδικίες οι οποίες υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια
στον χώρο της αυτοδιοίκησης ως προς τους εργαζόμενους στου ΣΟΤΑ. Από την κεντρική σκηνή στη μητέρα των μαχών στην Πελοπόννησο, η υπόθεση στις περιφερειακές εκλογές έχει ανάψει φωτιές και η όλη αντιπαράθεση περνά στους υψηλούς τόνους από τους συνδυασμούς. Αντιμέτωπη με τις ευθύνες της η απερχόμενη αρχή, αλλά και τις υποσχέσεις της, την ώρα που μία σειρά από έργα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κατακόρυφα ανεβαίνουν οι τόνοι στο όλο περιφερειακό σκηνικό, τη στιγμή που η απερχόμενη αρχή αναμετράται με τα έργα και τις δεσμεύσεις της. Υπάρχουν αντεκπλήρωτες υποσχέσεις. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Είναι βέβαιο. Όπως υπήρχαν και εξαγγελίες, οι οποίες παρέμειναν εξαγγελίες. Δεν έγιναν ποτέ πράξεις, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Και είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα η οποία αποτυπώνεται. Και αυτή η πραγματικότητα προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει. Ξέρετε, ό,τι και να γίνει. Είναι πολύ εύκολο αν θα πάρει κάποιος το πρόγραμμα των προηγουμένων εκλογών και το φυλάδιο που έχει κυκλοφορήσει η Νέα Πελοπόννησος και το συγκρίνει με τα όσα έχουν γίνει σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα δει την απτή πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι υπάρχει μια κοσμογονία αλλαγών, ένα τεράστιο έργο, ένα γιγαντιαίο έργο, το οποίο όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει από μόνη της. Και το διαψεύδουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι ίδιοι οι φορείς. Τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση ωστόσο παραμένουν πολλά και για όλο αυτό το περιφερειακό σκηνικό, το οποίο έχει διαμορφωθεί και μια ατμόσφαιρα άκρος ηλεκτρισμένη στον δρόμο προς τις κάλπες, μια ατμόσφαιρα η οποία είναι ηλεκτρισμένη με μεγάλη ευθύνη της απερχόμενης περιφερειακής αρχής για τις εντάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και για την έλλειψη συνένεσης ακόμα και σε απλά ζητήματα, σε ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες όχι θα συμφωνούσαν. Είναι ευθύνη μεγάλη από τους απερχόμενους της διοίκησης της περιφερειακής αρχής το γεγονός ότι σήμερα ακόμα και για τα απλά, για τα βασικά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στην Πελοπόννησο. Και είναι μια. Αλλάξει τίποτα από τη ζωή μας. Ξέρεις ποιο νέο, τι άλλαξε όμως. Χαθήκαν δύο ΕΣΠΑ. Δύο ΕΣΠΑ. Πολλά τα λεφτά. Τι γίνανε τα λεφτά αυτά. Και είμαστε πολύ πίσω σε πόρους. Τι γίνανε τα λεφτά αυτά. Αυτό όπως αυτές αναδείξαμε, αυτά που λένε ότι δεν κάνανε, αυτά τα καμπαναριά και τα τέτοια που πήγαιναν να τα κάνει όλα στην Γαλλία εκεί για να τους χρυσώσει το χάπι επειδή θα τους πάει τα σκουπίδια. Αυτό φταίει αυτός. Φταίει αυτός ότι δεν υπήρξε συνένεση προκειμένου να λυθεί το μεγάλο θέμα των σκουπιδιών. Αυτός φταίει, δεν φταίει κανένας άλλος. Και ξαναείπαμε, η ίδια κυβέρνηση ήταν και στην Ήπειρο, οι ίδιες αντιπολιτεύσεις ήταν και σκληρές αντιπολιτεύσεις ήταν, αλλά υπήρξε συνένεση. Εδώ με ποιον υπάρχει συνένεση. Δεν μιλάει με κανέναν. Βρίζει τη Λιμπεροπούλ, έβριζε τον Πετράκο, βρίζει τον Μπατσαρίνο, βρίζει το Γόντικα, βρίζει το Μαντά. Μιλάει εδώ γίνεται και ο. Πώς ήταν για τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Στρατηγάκος. Ναι, μιλάει για τους άλλους όταν έχουν επίπεδο. Αυτό που λέει και όλος ο κόσμος. Τι θέλεις άλλη μια τετραετία, τι να κάνεις κύριε Τατούλη. Έκανες δύο τετραετίες. Άμα είσαι στην Αμερική, θα έχεις τελειώσει τελείως. Θα έχεις σταματήσει. Δεν μπορεί να έχεις δικαίωμα να βάλεις άλλη. Τι θα κάνεις. Ανθρώπινα το λέω, τι θα κάνεις. Πόσο άλλο θα ταλαιπωρηθούμε με αυτή την ιστορία. Πόσο άλλο. Και πέρα, για πέστε μου τι έγινε. Πέστε μου ένα έργο. Το Τζάνε Καλαμάκι βγήκε η κυρία Μπούζα, δεν απάντησε ακόμα. Η λαλίστα την κυρία Μπούζα. Ο κύριος Γκούνης που περνάει ο δρόμος από το σπίτι του απ' έξω που είπα χτες, δεν απάντησε κανένας. Τι να απαντήσουνε. Να πούμε εδώ πριν προχωρήσουμε πως τον όλο σχεδιασμό υπόθηκαν αρκετά για τις δεσμεύσεις απερχόμενης αρχής που έχει βάλει σε προτεραιότητα ειδικά τελευταία έργα αποκατάστασης σε καμπαναριά και εκκλησίες. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε κάτι στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best και για τον πατέρα Στέφανο στο Μελιγαλά σχετικά με τα έργα που γινόντουσαν στον Ιερό Ναό και τα όσα είχε πει. Μετά από επικοινωνία μαζί μας, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, δεν υπήρξε καμία πολιτική χρειά ή σκοπιμότητα στην όλη του αναφορά. Απλά ευχαρίστησε και θα ευχαριστήσει στο επίπεδο της προσφοράς και της αναγνώρισης όποιον συνεισφέρει με τον τρόπο του στο έργο της Ενωρίας και της Εκκλησίας. Έρχομαστε εμείς στα όσα εξελίσσονται στη μάχη της Πελοποννήσου, εκεί όπου ο Παναγιώτης Νίκας έστειλε το δικό του μήνυμα από την Αργολίδα. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα σημειώνονται ως εικόνα στην περιφέρεια και ζήτησε αλλαγή σελίδας. Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για τις περιφερειακές εκλογές, με το όλο σκηνικό να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η δραστηριότητα των υποψηφίων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τον Παναγιώτη Νίκα σε μια πολύ μεγάλη και δυναμική συγκέντρωση στο Ναύπλιο να εγγενιάζει το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού του Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, με τον Παναγιώτη Νίκα να ευχαριστεί τους Αργολιδείς για τη δυναμική τους παρουσία. Παράλληλα, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζήτησε ισχυρή εντολή για νίκη του συνδυασμού Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως σε όλη αυτή τη διαδρομή οι πολίτες αποτελούν τη δύναμη του συνδυασμού του, ενώ επέκρινε την απερχόμενη περιφερειακή αρχή πως απογοήτευσε τους πολίτες με την όλη τη πορεία.
Ο κύριος Νίκας άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ανάβαλο, που έγινε πανελλήνιο ανέκδοτο, το οδικό δίκτυο μιας από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, που τόνισε πως είναι απαράδεκτο, την προστασία των ακτών, τον τουρισμό, τον σιδηρόδρομο της Αναπλάσης και πολλά άλλα που έμειναν 10 χρόνια στις υποσχέσεις. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Νίκα ήταν πως η Αργολίδα και η Πελοπόννησος αξίζουν καλύτερα, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε και έναν από τους 12 υποψηφίους στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία, πως η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό από τον επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελο Ημεϊμαράκη. Στον χώρο της οικονομίας, η εξαγγελία έγινε και πλέον βρισκόμαστε μπροστά στην φάση υλοποίησης, η οποία περνά και μέσα από αρκετές διευκρινήσεις. Το σχέδιο για τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει διάφορα χαρακτηριστικά και υπάρχει προσδοκία πως μπορεί να ακουφίσει αρκετά όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο. Στην τελική ευθεία για τις 120 δόσεις και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία για να ρυθμιστούν οι οφειλές τους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τα ταμεία, προβλέπεται γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων αλλά και του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε δόσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάσα για τους επαγγελματίες, διότι έχουν φτάσει τα χρέη πλέον με τις προσαυξήσεις και με όλα αυτά έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να εισπραχθούν και από το κράτος, αλλά θα ήταν το βαρύδι στους επαγγελματίες. Με αυτή την ιστορία με τις 120 δόσεις απεγκλωβίζονται πάρα πολλοί συνάδελφοι και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μία ανάσα ή έχουν περάσει το όριο της συνταξιοδότησης και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Ναι, επειδή είχαν οφειλές. Θεωρούμε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για τον εμπορικό κόσμο αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είναι πολύ θετικό, θεωρώ, γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες χρωστάνε. Και πιστεύω ότι θα μπουν σε μία σειρά και είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε αν χρωστάς δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Οπότε, για παράδειγμα πολλοί δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Ακριβώς και σύνταξη δεν μπορούν να πάνε και δεν είναι ενημέρωση ασφαλιστικά ταμεία και για τις τράπεζες υπάρχουν προβλήματα. Γενικά είναι καλό να ρυθμίζονται τα χρέη και να μπορούν να αποπληρωθούν από πλευράς τους και το κράτος να εισπράξει τα χρωστούμενα. Και στο κομμάτι των φυσικών προσώπων που έχουν κάποιες υποχρεώσεις και αυτό είναι πολύ θετικό. Γενικά ό,τι ρυθμίζεται είναι καλό, δεν μένει η αγορά στον αέρα. Οι διατάξεις για τις οφειλές στην εφορία που είναι ενσωματωμένες στο νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα της εκρηκτικής αύξησης των οφειλών από τα φυσικά πρόσωπα στην εφορία, όπου τα συσσωρευμένα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 104 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε το πολυνομοσχέδιο για τις 120 δόσεις τόσο για την εφορία όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό όμως ισχύει μόνο και μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Όσα είναι νομικά πρόσωπα, οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν τις 30. Και δυστυχώς θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο πάλι απ' έξω. Όσοι κάνουν ρύθμιση με τις 120 δόσεις θα έχουν απαλλαγή των προσαυξήσεων έως και 85% και όσοι πληρώσουν FAPAX θα έχουν απαλλαγή των προσαυξήσεων 100%. Αυτό ισχύει και για τα ταμεία και για την εφορία. Ειδικά όμως για τα ταμεία. Θα γίνει επαναυπολογισμός των οφειλών από τα ταμεία με το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα, που σημαίνει ότι η οφειλή θα μειωθεί κατά πάρα πολύ. Αν σήμερα η μία οφειλή είναι στις 60.000 ευρώ, με τον επαναπολογισμό αυτό που θα γίνει από το 2002 και μετά, θα μειωθεί στις 40.000 ευρώ. Και αν αφαιρέσουμε και 10.000 ευρώ από τις προσαυξήσεις, με τη ρύθμιση αυτή που θα γίνει, τότε η οφειλή αυτή θα πέσει αμέσως στα 30.000 ευρώ. Δηλαδή, ο οφειλέτης αυτή τη στιγμή θα ρυθμίσει 30.000 ευρώ σε 120 δόσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα ξεμπλοκαλιστούν πάρα πολλοί οφειλέτες για να υποβάλουν και τα χαρτιά τους για τη σύνταξη. Το χρονικό παράθυρο για την ένταξη είναι σχετικά μικρό. Από τις 14 Μαΐου για φυσικά πρόσωπα και από τις 16 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα μέχρι και τις 26 Ιουνίου. Αυτό γίνεται για να σπεύσουν να μπουν όσοι πραγματικά περίμεναν όλους τους προηγούμενους μήνες στη ρύθμιση. Ψυχρολουσία από την ανακοίνωση πως καφές και αναψυκτικά παραμένουν στο ΦΠΑ 24%. Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσει ότι οι ανακοινώσεις ήταν αυτές που αντέχει η οικονομία και ανάλογα με την ώρα θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους δηλώνουν πως θα συνεχίσουν με όλα αυτά τα φορολογικά βάρη. Με το καλημέρα της ανακοίνωσης των παροχών από τον Πρωθυπουργό ξεκίνησαν οι γκρίνιες και οι ενστάσεις. Από την μία οι αγορές που πάντα είναι δύσπιστες σε παροχές και από την άλλη οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που είτε περίμεναν περισσότερα είτε ξερούνται από τα μέτρα, όπως οι ιδιοκτήτες καφέ που βλέπουν ότι ο καφές και τα αναψυκτικά παραμένουν στον υψηλό συντελεστή 24%, όπως διευκρίνησαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ είχαν πει ότι θα είναι και τα μαγαζιά εστίασης και τέτοια,
δυστυχώς δεν τα περιλαμβάνει αυτά και θα συνεχίσουμε στη φορολογία αυτή και όσο αντέξουμε. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να μειωθεί το ΦΠΑ στο 13% όπως ήταν και πριν για τα δικά μας μαγαζιά, αλλά τώρα αφού δεν μειώθηκε θα συνεχίσουμε έτσι και σου είπα και όπως και πριν, όποιος αντέξει, γιατί είναι, δεν είναι μόνο το ΦΠΑ, είναι και άλλα έξοδα, ξέρεις πολύ καλά, ΙΚΑ, στους εργαζόμενους, ενίκεια, υποχρεώσεις τρέχουσες, εντάξει, θα δούμε τώρα. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσει ότι οι ανακοινώσεις ήταν αυτές που άντεχε η οικονομία και ανάλογα με την χώρα θα υπάρξουν και άλλες ανάλογες κινήσεις. Τα μέτρα του 2020 αποτελούν εξαγγελίες και τίποτα περισσότερο, καθώς σε αυτή τη φάση υπάρχει μόνο η κυβερνητική πρόθεση. Ούτε η απάντηση των θεσμών για το θέμα των εγγύησεων υπάρχει, ούτε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ψήφισης των μέτρων, δηλαδή αν αυτά θα ψηφιστούν πριν ή μετά τις βουλευτικές εκλογές. Όπως και να έχει, ο καφές μέχρι στιγμής θα παραμείνει πικρός για όλους, αφού δεν θα υπάρξει καμία μείωση του ΦΠΑ σε αυτόν. Εμάς θα ήταν μια ανάσα, γιατί εμείς την τιμή και με το που ανέβηκε ο ΦΠΑ από 13% σε 24% δεν αύξησαμε την τιμή του προϊόντος. Το προϊόν η τιμή του είναι όσο ήταν και πριν την αύξηση του ΦΠΑ. Δηλαδή το ΦΠΑ κατά κάποιο τρόπο το απορροφήσαμε εμείς. Εντάξει, για εμάς θα ήταν καλύτερα, αλλά δυστυχώς. Καλός ο καιρός και μένει να δούμε πόσο θα κρατήσει. Όπως και να έχει, ορισμένα καταστήματα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας έχουν ανοίξει τις πόρτες τους εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, αφού υπάρχει προσδοκία πως μπορεί να τρέξει από νωρίς σεζόν. Ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει να φτιάχνει και οι επαγγελματίες στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας εδώ και λίγο καιρό έχουν ανοίξει τις πόρτες τους με νέους ανανεωμένους χώρους που μυρίζουν καλοκαίρι. Οδεύουμε στην καλοκαιρινή σεζόν, ο καιρός σιγά σιγά γίνεται σύμμαχός μας και εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας σε άλλες ζαρντάν. Ο κόσμος φαίνεται ότι περιμένει πώς και πώς το καλοκαίρι και ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει στη διάθεση αυτή, αφού με το που κάνει καλό καιρό, ο δρόμος για όλους οδηγεί στην παραλία. Έχουμε διαμορφώσει έναν όμορφο χώρο. Ήδη από τα πρώτα μας event ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά. Σας περιμένουμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Ερχόμαστε εμείς τώρα σε εκείνο που αναφέραμε νωρίτερα και που έχει να κάνει με τις εκλογές. Να δούμε σε αυτό το σημείο το ποιες είναι οι απόψεις των πολιτών, τόσο για την αναμέτρηση όσο και για το διακύβευμά της. Πόσο κοντά νιώθουν οι πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο? Πολύ σημαντική. Τι να πω τώρα, είναι σημαντική η ψήφος, όλες οι ψήφοι είναι σημαντικοί. Η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι μεν σημαντική όπως λένε, όμως κάποιοι εκτιμούν ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Είναι πολύ σημαντική για όλους. Για ποιους λόγους, επειδή λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Και γι' αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Και για όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα περισσότερο. Όχι τόσο σπουδαία, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Εσείς θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές? Όχι. Ναι, μεν ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές, λένε οι περισσότεροι, όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές αποφάσεις που καθορίζουν ζητήματα της καθημερινότητάς μας λαμβάνονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω ενδιαφέρον καθόλου. Ψηφίζετε στις ευρωεκλογές? Ναι, ναι, ψηφίζω. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. Δεν την θεωρώ σημαντική. Γιατί τίποτα δεν κάνει κανένας που πάει εκεί πέρα. Επομένως δεν αξίζει τον κόπο. Μόνο τα λεφτά που παίρνει η Ευρωβουλευτή. Εννοείται. Εννοείται. Δεν αξίζει τον κόπο. Και το σκέφτομαι πάρα πολύ και αν θα ψηφίσω κιόλας. Δεν ξέρω τι. Ότι όλα είναι προκαθορισμένα, είναι προαποφασισμένα. Βέβαια. Χρόνια τώρα. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί. Έχω φτάσει 70 και από μικρό παιδί αυτά τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Οπότε δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Είναι απλώς για να παίρνουν τους μισθούς. Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερο σημαντικό οι πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογές και όχι να απέχουν. Ναι, να ψηφίσουμε όλοι. Δεν είστε από αυτούς που απέχουν? Όχι, δεν είμαι. Νομίζω ότι σε καμιά ψηφορία δεν πρέπει να απέχουμε. Δεν είναι λύση η αποχή. Τώρα πολλές φορές προβληματιζόμαστε το ότι να ψηφίσουμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λύση η αποχή. Στην Καλαμάτα βρέθηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Στο εργατικό κέντρο της πόλης παρουσίασε τα βιώματά του σε ένα ξεχωριστό βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Ντάνος, μια φύγη στην Αυγή Σαββίδου».
Τι κάνει έναν άνθρωπο αυτό που είναι και πώς φτάνει στο σημείο να συνειδητοποιήσει ότι τον έχει σημαδέψει, τι έχει κερδίσει και τι έχει αφήσει πίσω του. Και πάνω απ' όλα με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να τα μεταδώσει όλα αυτά στους άλλους, βοηθώντας τους, ίσως να κοιτάξουν καλύτερα μέσα τους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο γνωστός πια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ως Ντάνος, ξετυλίγει σε ένα βιβλίο το κουβάρι της ζωής του. Ήταν μια απόφαση η οποία έως και σήμερα είμαι σίγουρος που την έχω επιλέξει, την έχω κάνει, την έχω πάρει. Ξεκίνησε από μια ιδέα που είχε η Αυγή μετά το πρώτο μου συνέδριο ως ομιλητής που είχα κάνει στην Κύπρο, βγαίνοντας από το παιχνίδι ως ως ομιλητή με θέμα την επίτευξη του στόχου. Ήμουν και καλό στο στόχο τότε, ξέρετε, όσο μας βλέπατε μέσα στα παιχνίδια αυτά. Στην πορεία συζητήσαμε με τη συνεργάτη μου την κυρία Σαββίδου ότι αν θέλω να κάνω ομιλίες και να μιλάω πάνω σε αυτό το οποίο μου άρεσε εκείνη τη μέρα και να αναπτύσσω διάφορα θέματα τα οποία είχα να κάνω και με δικά μου βιώματα, θα ήταν ωραίο να έχουμε συγγράψει ένα βιβλίο, να έχουμε δημιουργήσει ένα βιβλίο. Εγώ το αφηγήθηκα. Και αισθάνομαι πολύ καλά και σήμερα που το έκανα, γιατί ήταν για μένα μια υπενθύμηση πραγμάτων, καλών και άσχημων πραγμάτων. Και είναι σαν να έχω γυρίσει σελίδα, μια λευκή σελίδα η επόμενη, που έχω να γράψω καινούργια πράγματα. Ο ίδιος μίλησε για το νέο του αυτό εγχείρημα, αλλά και για τις όλες κριτικές. Δεν έχω γράψει κανένα βιβλίο. Αφηγήθηκα ένα βιβλίο και δημιουργήσαμε μαζί με την κυρία Σαββίδου τη συγγραφέα του βιβλίου και την εκδοτική Αθηνών το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει να κάνει με κάποια προσωπικά μου γεγονότα και κάποια πράγματα που τα αφηγούμε όπως τα είδα και όπως τα έζησα. Όποιος θέλει να το αγοράσει αυτό το βιβλίο ή να το πάρει να το διαβάσει, μπορεί να το πάρει, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος και σίγουρα οι κριτικές ασκούνται πολύ εύκολα. Έχω συνηθίσει σε διάφορα είδη να ασκούνται κριτικές, με συγχωρείτε, σε οτιδήποτε κάνω. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις των ανθρώπων όταν είναι καλοπροαίρετες και όχι με σκοπιμότητα, και με ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων που είναι ειδικοί σε αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν ή που έχουν μια ανάλογη εμπειρία. Αλλιώς να μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν το πράγμα για το οποίο μιλάνε είναι λίγο κάτι που δεν με απασχολεί. Στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας λοιπόν παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιώργου Αγγελόπουλου «Ντάνος, μια αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου». Είναι μια δουλειά που έγινε με τον Γιώργο. Κανονική εξομολόγηση, ένα βιβλίο με παρακινητικό χαρακτήρα που γράφτηκε ουσιαστικά στην αρχή για να στηρίξει την προσπάθεια του Γιώργου για να μπει στο χώρο των ομιλιών, να γίνει ομιλητής σε παρακινητικές ομιλίες, και στη συνέχεια το παρουσιάσαμε σαν βιβλίο αυτόνομο στη διάθεση του κόσμου. Ο λόγος ήταν το εξώφυλλό του και με κέρδισε το εξώφυλλο. Όχι για τη φωτογραφία σας, αλλά για την ειλικρίνεια. Γιατί λέει πολύ απλά Γιώργος Αγγελόπουλος, μια αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου. Ποτέ λοιπόν ο Γιώργος Αγγελόπουλος είδε από το εξώφυλλο, δεν υποστήριξε ή δεν μας παρουσιάστηκε ως συγγραφέας. Έτσι λοιπόν κάπως θέλησα να το διαβάσω. Και η ειλικρίνεια είναι αυτή που με κέρδισε σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Κάνει μαζί με την Αυγή. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο το να σπάσει τη σιωπή του και να πει ΕΠ. Και ο Γιώργος που τον έβλεπα στην τηλεόραση και είναι ο Αγγελόπουλος που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να έχει περάσει όλα αυτά. Για μία εβδομάδα η πόλη της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε παραμυθοχώρα και αυτό χάρη στο τρίτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κυκλοθεάτρου που εμπνεύστηκε και διοργανώνει η πειραματική σκηνή Καλαμάτας. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει αύριο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Μαΐου με πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεις, θειάσους και κουκλοπαίκτες. Το τρίτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, που εμπνεύτηκε και διοργανώνει η πειραματική σκηνή, θα μετατρέψει και φέτος την πόλη μας σε μια μικρή παραμυθοχώρα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ένα φεστιβάλ που είναι το μοναδικό στην Νότια Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι θα έχει τη συνέχεια εκείνη που το αρμόζει να γίνει διεθνές κάποια στιγμή και να διαφημίσει όλη την Νότια Ελλάδα, ότι πράγματι εδώ κάνουμε πράγματα πολύ όμορφα, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Το τρίτο φεστιβάλ έχει ξεκινήσει τη διοργάνωσή του περίπου από το Γενάρη του 19. Έχουν καταναλωθεί ατελείωτες ώρες δουλειάς, γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι γι' αυτό δουλεύουν μόνο εθελοντές. Δεν έχει τη στήριξη από επαγγελματίες. Μόνο και μόνο με μοναδικό όπλο, την αγάπη μας για τον πολιτισμό, όταν αυτό
αυτός αφορά στα παιδιά και στους νέους της πόλης μας. Όλοι οι πολίτες της Καλαμάτας γνωρίζουν πόσο σπουδαία δουλειά γίνεται εδώ στην πειραματική σκηνή, πόσο ωφελούνται τα παιδιά από τις δράσεις της πειραματικής σκηνής γενικότερα. Το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας θα ανοίξει τις πόρτες του από την Κυριακή 12 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή στις 15 Μαΐου με 47 παραστάσεις φέτος, 20 θειάσους και 48 κουκλοπαίκτες μεταξύ άλλων από Ισπανία και Ιταλία. Έτσι αποκτώντας πανελλήνια πήξη, προσελκύει κοινό και εκτός Καλαμάτας και έχει πολλά να πει σε μικρούς και μεγάλους, χαρούμενα και αστεία αλλά και σοβαρά για τα παιδιά και όλους μας μέσω μιας πανάρχαιας τέχνης που εκπλήσει με την εξέλιξη και την διαχρονική απήχησή της. Το κουκλοθέατρο που είναι μια πανάρχαια κατά τα άλλα τέχνη, ξαφνικά πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι. Και αυτό είναι ο σημαντικότερος λόγος που σας μιλάμε τώρα, την πλευρά της εκπαίδευσης. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα, και οι γονείς το ξέρουν πολύ καλά αυτό, αντιμετωπίζουν καινούριας μορφής προβλήματα, χάνουν συνεχώς την επαφή τους από τον τρισδιάστατο πραγματικό κόσμο μέσα από τον τρισδιάστατο ψηφιακό κόσμο. Το μυαλό τους αποκτά άλλες προσλαμβάνουσες και το κουκλοθέατρο ξαφνικά γίνεται σαν να έρθει από το πουθενά μια καινούρια δύναμη, μια καινούρια δυναμική για τον παιδαγωγό και τον γονέα να μάθει το παιδί τον κόσμο. Εγώ συμμετέχω ερασιτεχνικά σαν κουκλοπαίκτη στις δύο παραγωγές της πειραματικής σκηνής, στη Φάλινα που ήθελε να δυνατήσει, το σκηνικό του οποίου έχουμε δίπλα, και στον Ιστον Συναισθημάτων που το σκηνικό είναι εκεί. Εγώ συμμετέχω σαν εθελόντρια το πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ και η διοργάνωση που είναι εθελοντή ουσιαστικά, αλλά και όλοι οι εθελοντές που ξοδεύουν από το προσωπικό τους χρόνο για να έρθουν να βοηθήσουν. Ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός εξελίχθηκε και σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών. Ο λόγος για τις πειραματικές επιδείξεις φυσικών επιστημών 2019, στις οποίες έδωσαν το παρόν 25 τριμέλειες ομάδες μαθητών από σχολεία του νομού με στόχο την εξοικείωση με τα πειράματα. Πειραματικές επιδείξεις φυσικών επιστημών 2019 πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Μεσσηνίας από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα είμαστε εδώ σε μια εξαιρετική εκδήλωση που δείχνει πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Αυτό είναι η εκπαίδευση που θέλουμε για τα παιδιά, για τις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή να δουλεύουν σε ομάδες, να κάνουν πειράματα και βιωματικά να μαθαίνουν. Όχι μέσα από το βιβλίο μόνο, όχι μέσα από την παράδοση, αλλά κάνοντας πράγματα. Θα βάλω νερό εδώ μέσα στο πιατάκι. Θα βάλω το κεράκι εδώ πέρα, θα το ανάψω και θα το καλύψω με το ποτήρι. Επειδή λοιπόν το νερό θα μπει μέσα στο ποτήρι, γιατί η εσωτερική πίεση είναι μικρότερη από την εξωτερική και το κερί θα σβήσει, επειδή όλο το οξυγόνο που περιείχε μέσα το ποτήρι έχει καεί. Είναι το ηλεκτρικό τρένο που για να το κατασκευάσουμε χρησιμοποιούμε ένα μη μονωμένο χάλτινο σύρμα, ισχυρούς μαγνήτες στη μια μπαταρία. Το αποτέλεσμα εμφανίζει τις βασικές αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού και της μηχανικής. Οι μαγνήτες είναι κατασκευασμένοι από ογόγιμο υλικό και συνδέουν τους ακροδέκτες της μπαταρίας με το χάλκινο σύρμα, έτσι ώστε το χάλκινο σύρμα, η μπαταρία και οι μαγνήτες να δημιουργούν ένα κύκλωμα που να παράγει μαγνητικό πεδίο κοντά στην μπαταρία, κάνοντάς την να κινείται. Οι μαγνήτες έχουν ευθυγραμμιστεί προσεκτικά έτσι ώστε η δύναμη σε όλους τους μαγνήτες να δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 25 τριμελείς ομάδες μαθητών από τα σχολεία του νομού Μεσσηνίας, οι οποίες θα βαθμολογηθούν με κριτήρια την γνώση του θέματος που διαπραγματεύονται, την δεξιότητα της ομάδας στην εκτέλεση του πειράματος, την πληρότητα, την πρωτοτυπία αλλά και την γνώμη του κοινού. Γιορτή για τις φυσικές επιστήμες. Έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά. Είναι 101 άτομα που διαγωνίζονται στο χώρο. Και φυσικά όπως κάθε χρόνο έχουμε επισκέψεις μαθητών από όποιο σχολείο επιθυμεί, έτσι ώστε να παρακολουθήσει τα πειράματα και να ψηφίσει το πείραμα που του αρέσει. Κάνουμε τη φωτοσύνθεση στα υδρόβια φυτά. Έχουμε βάλει μέσα σε νερό με σόδα για να έχει πολύ διοξείδιο το άνθρακα, το υδρόβιο φυτό καμπόμπα. Και έχουμε βάλει δίπλα της μια λάμπα. Με αυτή τη λάμπα
παίρνει φωτεινή ενέργεια από την καμπόμπα και παίρνει και διοξείδιο του άνθρακα από το νερό. Αφού κάνει αυτό φωτοσυνθέτη και από εδώ πάνω βγαίνει οξυγόνο. Έχουμε φτιάξει έναν κυρανό, ο οποίος μπορεί να σηκώνει διάφορα βάρη. Είναι μια μηνίδα κυρανού, εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Δουλεύει κιόλας. Εδώ πέρα μπορούμε να σηκωθεί. Σηκώνει εδώ πέρα. Ένα μικρό air condition, το οποίο βγάζει κρύο αέρα μόνο και έχει δικό του φως, ό,τι βλέπετε. Έρχομαστε στον χώρο του πολιτισμού. Μια μοναδική μουσική βραδιά οργανώθηκε από τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Μεσσηνίας με ξεχωριστές μελωδίες από καλλιτέχνες εθνικής λυρικής σκηνής στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Μια υπέροχη μουσική βραδιά γεμάτη οπερέτες και αγαπημένα τραγούδια διοργάνωσε ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Μεσσηνίας στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Οι καλλιτέχνες της εθνικής λυρικής σκηνής Μίνα Πολυχρόνου Σοπράνο και Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο ταξίδεψαν τους παρευρισκόμενους με τις μελωδίες τους. Πάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο στη Λιβύη. Ο ΙΕ καλεί εκ νέου σε διάλογο την ώρα που ο Γιούνκερ σημείωσε πως είναι υπερήφανος για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συνεχίζουν την αντιπαράθεσή τους χωρίς εμπορική συμφωνία. Να επιστρέψουν το ταχύτερο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την πολιτική μεσολάβηση του ΟΗΕ, να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός και να δεσμευθούν να την τηρήσουν, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύραξη στη Λιβύη το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τα μέλη του Συμβουλίου ζητούν παράλληλα αποκλιμάκωση, επιμένοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Λιβύη μπορούν να έλθουν μόνο μέσω πολιτικής λύσης. Επαναλαμβάνουν ακόμα ότι στηρίζουν τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γασάν Σαλάμε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στην πολιτική διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, να δεσμευτούν σε μια εγχειρία και αποκλιμάκωση προκειμένου να πετύχει η διαμεσολάβηση. Η κατάσταση στη Λιβύη φαίνεται να έχει φτάσει σε πολιτικό και στρατιωτικό αδιέξοδο. Σχεδόν 1,5 μήνα μετά την έναρξη της άκρηπης, έως τώρα επιχείρησε ο στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ με σκοπό την κατάληψη της Τρίπολης. Στις μάχες ανάμεσα στον αυτοαποκαλούμενο Λιβικό Εθνικό Στρατό του Χάφταρ και τους αντιπάλους του, που είναι παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, έχουν χάσει τη ζωή τους 454 άνθρωποι. Με μια ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και στο ρόλο της Κομισιόν υπέρ της παραμονής στη χώρα στο ευρώ, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για το μέλλον της Ευρώπης στο Σύμπιου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα σχόλια της κρατικής πολωνικής τηλεόρασης που συνέδεσαν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, με τους Στάλιν και Χίτλερ. Εάν αυτό είναι δυνατόν, έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα και δεν μου αρέσει. Βρίσκω αυτά τα σχόλια εντελώς απαράδεκτα, όπως έλεγα μερικά λεπτά πριν, αειδιαστικά. Μεγαλύτερη επιτυχία του είπε ότι θεωρεί την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ενώ ως αποτυχία θεωρεί ότι άκουσε τις παρενέσεις του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού David Cameron και δεν παρενέβη στην εκστρατεία πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Ήταν λάθος μου να μην παρέμβω, γιατί θα ήμασταν οι μόνοι που θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε τα ψέματα που κυκλοφορούσαν. Ήμουν λάθος που παρέμεινα σιωπηλός σε μια τόσο σημαντική στιγμή. Πρόσθεσε ότι θεωρεί επίσης λάθος του ότι καθυστέρησε να απαντήσει στους ισχυρισμούς μετά το σκάνδαλο για τις υποθέσεις φοροαποφυγής μεγάλων εταιριών στο Λουξεμβούργο, γνωστού ως LuxLeaks.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των συνομιλιών των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο να ξεκινήσει τη διαδικασία επιβολής υψηλότερων τελωνειακών δεσμών σε όλα τα αναπομείνατα προϊόντα που εισάγει η χώρα του από την Κίνα. Η αξία των κινέζικων προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Τις δύο τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ και η Κίνα είχαν ειλικρινείς και επικοδομητικές συζητήσεις. Ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε μια δυνατή σχέση και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο μέλλον, έγραψε στο Twitter μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος της κινέζικης κυβέρνησης Λίου Χε έκανε επίσης λόγο για έντιμες και επικοδομητικές συζητήσεις. Όμως το Πεκίνο αντιώνεται στεναρά στην αιμοβροντή αυξήσεων των τελωνειακών δεσμών των ΗΠΑ και προειδοποιεί ότι θα αναγκαστεί να ανταποδώσει την κίνηση. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. 26 Μαΐου. Αποφασίζουμε. Παίρνουμε την ευθύνη του τόπου στα χέρια μας. Γιώτα Γεωργακοπούλου. Δημοτική Ένωση Ιχαλίας. Μαζί για έναν καλύτερο Δήμο. Ενώνουμε δυνάμεις και δίνουμε ελπίδα και προοπτική. Γιατί ο Δήμος είναι όλοι εσείς. Γιώτα Γεωργακοπούλου. Υποψήφια Δήμαρχος Ιχαλίας. Επιλογή ευθύνης. Θέλουμε ένα Δήμο με αλήθεια και διαφάνεια και όχι ένα Δήμο των εργολαβιών και της διαπλοκής. Θέλουμε μια δημοτική αρχή που θα σέβεται και δεν θα εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των πολιτών. Σπύρος Αδαμόπουλος. Υποψήφιος Δήμαρχος Ιχαλίας. Ψηφίζω πρότυπο Δήμο. Ψηφίζω Βασίλη Τζαμουράνη. Σε αυτές τις εκλογές στην Καλαμάτα συνοικούμε. Δημήτρης Αλεξόπουλος, υποψήφιος σύμβουλος για την κοινότητα Καλαμάτας. Δημήτρης Αλεξόπουλος, η δική σας επιλογή. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα. Ακούς τα καλύτερα. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Best 97,3.